αλλάξαν τον τρόπο σκέψης από εργάτης, παύλα εργαζόμενος, επιχειρηματίας. Λογιστικά και οικονομικά. Δημιουργείται μια αλληλεπίδραση, μια ιστορία. Ηλεκτρονικό επιχειρήν. Γενικά, ό,τι είναι άχρηστο, εγώ μπορώ να το δώσω μορφή. Στρατηγικές marketing. Το ένα πρόβλημα είναι να φτιάξεις το καπέλο. Το δεύτερο είναι πώς θα το προωθήσεις το καπέλο. Υπάρχουν μέντορες και διάφορα σεμινάρια που κάναμε που μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Χρηματοδοτικά προγράμματα. Ο δρόμος προς την επιτυχία, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι κοινός. Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών είναι ένας χώρος για υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Υποστηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, καταρχήν είμαστε ένας χώρος θερμοκοιτίδα, όπου έχουμε πάνω από 20 startups που μεγαλώνουν και ταυτόχρονα υποστηρίζουν καινοτόμα προϊόντα. Για να υποστηρίξουμε την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, έχουμε πολλά εργαλεία μεταφοράς τεχνογνωσίας. Το πρώτο είναι τα hubs που έχουμε. Είναι συνεργατικά σχήματα δικτύωσης ερευνητικών εργαστηρίων του Πανεπιστημίου και εταιριών. Η δεύτερη μεγάλη δραστηριότητα που έχουμε, που είναι μεταφορά τεχνογνωσίας και η οποία στοχεύει στην αύξηση της επιχειρηματικότητας και ταυτόχρονα στην υποστήριξη καινοτομίας, είναι η σύνδεση που έχουμε με το CERN, με το μεγάλο ερευνητικό κέντρο στην Ελβετία. Εκεί εμείς είμαστε Business Incubator Center του CERN και είμαστε εντεταλμένοι να φέρουμε σε επαφή τις ελληνικές εταιρείες με την τεχνογνωσία του CERN, αλλά και το CERN να το φέρουμε σε ελληνικές εταιρείες, να δούμε αν μπορεί να αγοράσει τεχνογνωσία τις ελληνικές εταιρείες. Το τρίτο εργαλείο που έχουμε για να υποστηρίζουμε την καινοτομία είναι το πρόγραμμα Proof of Concept. Με το πρόγραμμα αυτό, το οποίο υποστηρίζεται με χρήματα δωρητών που ψάχνουμε να βρούμε, βρίσκουμε καινοτόμες ιδέες από νέους κυρίως ανθρώπους και προσπαθούμε να τους δώσουμε μία μαγιά χρημάτων ώστε να εξελίξουν την ιδέα τους με στόχο πάντα να βγουν στην αγορά και όχι στην τοπική αγορά, να βγουν στην παγκόσμια αγορά, να χτυπήσουν αυτό που λέμε global market. Το ίδιο το πάρκο πλέον έχει και τρεις συνεργάτες του μέσα, προσπαθώντας να τους ενισχύσει με ερευνητικά προγράμματα, οι οποίοι κοιτούν ποια επιχείρηση θέλει να έρθει σε επαφή με το Πανεπιστημίο ή ποια εργαστήρια θέλουν να έρθουν σε επαφή με επιχειρήσεις και τους φέρνουμε σε επαφή. Αυτό είναι, αν θέλετε, το εργαλείο του Technology Transfer, το απευθείας. Στα πλαίσια του έργου του Traces, λοιπόν, το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών επιλέχθηκε ως ένα από τα 5 τοπικά ατελιέ, δηλαδή εργαστήρια επιχειρηματικής επώασης, το οποίο ανέλαβε συνολικά 7 εταιρείες από το κλάδο της δημιουργικότητας και εκπαίδευσης, από το κλάδο της εικονικής και αυξημένης πραγματικότητας, μέχρι και έρευνας και ανάπτυξης στην νανοτεχνολογία. Η Andrin είναι μια νεοφυής επιχείρηση, startup, η οποία ξεκίνησε το 2018 από δύο μηχανικούς, εμένα και τον συνάδελφό μου που είναι μηχανολόγος μηχανικός, και ουσιαστικά θελήσαμε να κάνουμε την έρευνα την οποία έχουμε κάνει, που έχουμε δουλέψει σε διάφορα ερευνητικά ινστιτούτα, αλλά και την ίδια έρευνα που έχουμε κάνει εμείς ατομικά, να την κάνουμε πιο απτή, δηλαδή να βγει κάτι, ένα προϊόν. Η Andrin έχει δύο πυλώνες. Αφενός έχει να κάνει με την παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών συμβουλών σε εταιρείες που ασχολούνται με υλικά, αλλά ταυτόχρονα και το πιο σημαντικό, το οποίο θέλουμε να αναπτύξουμε, είναι η παραγωγή και δημιουργία και παρασκευή ουσιαστικά πολυλειτουργικών υλικών, τα οποία αποτελούνται από πλαστικά και νανοσωματίδια και τα οποία παίρνουν μορφή μέσω της τριδιάστατης εκτύπωσης. Μπορώ να πάρω, ξέρω, μια φλούδα από ένα δέντρο και να την κάνω εικόνα. Ένα μπουκάλι που είναι από κρασί. Και να του δώσω μία μορφή έτσι ή για διακοσμητικό ή να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και μετά να έχει κρασί μέσα, να είναι διάφανο και να φαίνεται το τι έχει μέσα. Σημειωματάρια που μπορεί από ένα απλό τετράδιο να γίνει, να γράφουν συνταγές, ξέρω εγώ, κάποιες κυρίες.
κοσμήματα. Και αν μου φέρουν και κάποιο παλιό αντικείμενο, να του δώσω εγώ μορφή. Ή ένα έπιπλο παλιό, να του δώσω πάλι ζωή. Γενικά, ό,τι είναι άχρηστο, εγώ μπορώ να του δώσω μορφή. Ψάχνα να βρω κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην πόλη. Είμαστε μια πολυεπαρχία, απευθυνόμαστε σε λίγα άτομα, οπότε έψαχνα κάτι το οποίο θα είναι κάτι πρωτοπόρο, κάτι καινοτόμο, το οποίο θα βοηθήσει και εμένα προσωπικά, ώστε να αναπτύξω μια τέτοια επιχείρηση, αλλά και την πόλη σαν κάτι πρωτοπόρο και μοναδικό. Το Patras Drone Academy είναι μια σχολή αντίγων χειριστών drone, πιστοποιημένη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, και είναι ένα κέντρο εκπαίδευσης το οποίο προετοιμάζουν τους μαθητές ώστε να δώσουν εξετάσεις θεωρητικές και πρακτικές για να γίνουν πιστοποιημένοι κάτοχοι του πτυχίου των αδίωχων χειριστών drone, για να μπορούν να πετάνε ένα drone νόμιμα. Η ενασχόληση με τα καρναβαλικά ήρθε μέσω του group του καρναβαλιού, με το οποίο πάμε πολλά χρόνια πίσω όταν φτιάναμε τις σχολές μόνοι μας. Από εκεί και πέρα, η ανάγκη προέκυψε όταν πια είχαμε φτιάξει κάποιες στολές οι οποίες λόγω καιρού καταστράφηκαν και έπρεπε να βρούμε ένα υλικό το οποίο να είναι πιο ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Υπό αυτές τις συνθήκες έψαξα και βρήκα ένα τέτοιο υλικό το οποίο είναι, έχει πολλαπλά πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι ότι είναι χρωματιστό. Είναι ένα υλικό το οποίο έχει την ικανότητα να μορφοποιείται και να μορφοποιείται μόνιμα. Έχει την ανθεκτικότητα σε συνθήκες καιρικές, όπως είπαμε, και το κυριότερο από όλα είναι πανάλαφρο. Το design in Underpressing ξεκίνησε πριν 2 χρόνια, εδώ στην Πάτρα αποκλειστικά, και ξεκίνησε από τον αδερφό μου κατά κύριο λόγο, που είναι και ο σχεδιαστής και ο γραφίστας σε όλο το κομμάτι αυτό. Γενικά υπάρχουν υπηρεσίες γραφιστικής και είναι ένα δημιουργικό γραφείο που σημαίνει ότι αναλαμβάνουμε τον πελάτη και σχεδιάζουμε κάτι από το μηδέν, χωρίς έτοιμα πρότυπα. Μέχρι πρότινος, ό,τι έχει να κάνει με το packaging, δηλαδή με τα προϊόντα και τη σχεδίαση των προϊόντων, όλα είναι μονόδρομες επικοινωνίας. Δηλαδή, σου μεταφέρουν πληροφορία, δεν μπορεί να γίνει και το αντίθετο. Δηλαδή, κάποιος που το βλέπει να αλληλεπιδράσει μαζί του. Αυτό μας πήγε ένα βήμα παρακάτω και θέλαμε να εισάγουμε τις συσκευασίες που προσθέτουν αλληλεπίδραση με το χρήστη. Και αυτό γίνεται με τεχνολογίες VR και AR, όπου πλέον ο χρήστης μπορεί με το κινητό του να σκανάρει το προϊόν και καθώς το σκανάρει να δημιουργείται μια αλληλεπίδραση, μια ιστορία και να γίνεται μέρος της εμπειρίας και ο χρήστης. Η επιχείρησή μας ονομάζεται Funky & Glitch και πιο συγκεκριμένα ασχολούμαστε με commission για pet portraits και πινακίδες γάμου. Δηλαδή αυτό που κάνουμε είναι να μας στέλνει το ζευγάρι το οποίο πρόκειται να παντρευτεί τα φωτογραφίες από τα ζώα τους και εμείς αναλαμβάνουμε αυτές τις φωτογραφίες να τις μετατρέψουμε σε πορτρέτα, να προσθέσουμε το signature drink που πιθανόν θα έχει το ζευγάρι και πολλές φορές να τις τυσπώσουμε και να τις αποστείλουμε στον παραλήπτη. Ουσιαστικά το μοντέλο αξιοποίησης, το μοντέλο ανάπτυξης των ομάδων αυτών αφορούσε ένα φάσμα από εκπαιδευτικές συναντήσεις αλλά και mentoring προγράμματα, τα οποία το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών ανέλαβε ως ατελιέ. Συγκεκριμένα, τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα αφορούσαν θέματα που είχαν να κάνουν με λογιστικά και οικονομικά, με ηλεκτρονικό επιχειρήν, στρατηγικές marketing, μέχρι και χρηματοδοτικά προγράμματα, αλλά και διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν και διάφορες εταιρείες startup οι οποίες παρουσίασαν τις καλές πρακτικές τους ως επιτυχημένα παραδείγματα και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να μεθοδεύσουν και να μεταδώσουν τις χρήσιμες συμβουλές τους. Είναι πρώτη μου επιχειρηματική δραστηριότητα αυτό που κάνω και σίγουρα χρειάζομαι κάποια βοήθεια ώστε να μπορέσω να δω αν τα βήματα που κάνουν σωστά προς τη σωστή κατεύθυνση. Στην αρχή ήμουν διστακτικός ώστε να δω ποιοι είναι όλοι αυτοί, τι ακριβώς θα κάνουμε, αν αυτά που θα κάνουμε αγγίζουν τη δική μου επιχείρηση. Από το πρώτο όμως σεμινάριο αμέσως κατάλαβα ότι είναι μια πολύ σοβαρή δουλειά, έχει στηθεί κάτι πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό για να μπορέσουν να μας δώσουν να καταλάβουμε το επιχειρήν και πώς κάθε επιχείρηση μπορεί από αυτούς τους ανθρώπους να κερδίσει κάτι.
Το Traces προέκυψε έπειτα από επικοινωνία που είχαμε με την διοίκηση του Πανεπιστημιακού Πάρκου, η οποία μας γνωστοποίησε την ύπαρξη του προγράμματος και αποφασίσαμε ότι ήταν μια καλή ευκαιρία για εμάς να συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να διευρύνει κατά πολύ το πεδίο μας στον τομέα που δραστηριοποιούμαστε. Ήρθαμε σε επαφή με ανθρώπους και με αντίστοιχες επιχειρήσεις που στην ουσία έχουν τους ίδιους στόχους με εμάς, που είναι το να ενταχθούν στην αγορά, να εντάξουν την ιδέα τους και την υπηρεσία τους στην αγορά, αλλά από πολύ διαφορετικά πεδία. Και αυτό μας άρεσε. Υπήρχαν μέσω του τεχνικού μελητηρίου και μέσω του τεχνικού πάρκου αυτό το σεμινάριο, το οποίο στην ουσία με κάλυπτε στο θέμα του marketing και μου έδωσε κάποιες βασικές γνώσεις, ώστε να μπορέσω να τις επεξεργαστώ και να βάλω τα σχέδιά μου κάποια στιγμή επιτάπητος. Μέσα από το πρόγραμμα Traces του μελητηρίου Πάτρας και πιο συγκεκριμένα μέσα από τα ατελιέ του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, είχαμε τη δυνατότητα να εξερευνήσουμε και επιχειρήσεις διαφορετικών ατόμων με τελείως διαφορετικές οπτικές πάνω σε συγκεκριμένα θέματα και με αυτόν τον τρόπο να αναπτύξουμε και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε εμείς καλύτερα τη δική μας επιχείρηση. Επίσης, μέσα από τους μέντορες που είχαμε, σε συνεργασία με το ατελιέ του Επιστημονικού Πάρκου, μας δόθηκε η δυνατότητα να μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικότητα αυτό για το οποίο είχαμε έρθει εξ αρχής. Δηλαδή να δούμε πώς μέσα από τα social media μπορούμε να αναπτύξουμε το branding της επιχείρησής μας καλύτερα. Όταν άκουσα ειδικά ότι θα είναι και άλλα παιδιά που πιο πολύ στο χειροποίητο, καλό είναι να ανταλλάξεις και μια γνώμη, μια ιδέα, να γνωρίσεις καινούργιους ανθρώπους, να έρθουν στο μαγαζί σου ή να πάω εγώ στο χώρο τους, να μου πούν ότι ξέρεις αυτό είναι συν που κάνεις, αυτό δεν είναι σωστό. Η διαδικασία μας πρόσφερε πάρα πολλά πράγματα, συγκεκριμένα πέρα από τη δικτύωση που μας έφερε σε επαφή με αρκετό κόσμο που είναι στο χώρο αυτό που θέλουμε να κάνουμε και μας άνοιξε κάποιες συνεργασίες. Και σε δεύτερο επίπεδο μας έδειξε πώς να ξεκινήσουμε βήμα-βήμα από πού έπρεπε να ξεκινήσουμε για να πάμε εκεί που θέλουμε να σχεδιάσουμε αυτό την υπηρεσία Παύλα Προϊόν και σταδιακά να βγούμε προς τα έξω. Καθοριστικός παράγοντας βέβαια στην εξελικτική πορεία των ομάδων που παρατηρήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του έργου αποτέλεσαν το πρόγραμμα Mentoring, στο οποίο το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών είχε το ρόλο να αναθέσει ένα μέντορα σε κάθε ομάδα, προκειμένου να υπάρχει μια πιο διαδραστική καθοδήγηση στις ομάδες και να τους βοηθήσει εντατικά να μπορούν να αναπτύξουν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Τα θέματα τα οποία ακουμπήσαμε ήταν αρκετά και είχαν να κάνουν για το πώς στείνεται αρχικά μια εταιρεία, πώς προχωράει η ιδέα. Υπήρχαν φυσικά μέντορες, υπήρχαν σεμινάρια. Μας μίλησαν πάρα πολλοί άνθρωποι που στο κάθε αντικείμενο που είχε ο καθένας, δηλαδή με το Facebook, να έχει συνέχεια επαφή με τον κόσμο, να ανεβάζει συνέχεια φωτογραφίες, να αναλύεις τι είναι αυτό που έχεις κάνει. Ουσιαστικά απότερος στόχος του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών βάσει των παραπάνω ήταν να μπορεί να δημιουργηθεί μια προστιθέμενη αξία και στις ομάδες αλλά και στο ίδιο το ατελιέ. Πράγμα που παρατηρήσαμε και μέσα από την πρόσβαση τεχνογνωσίας που είχαμε και εμείς σαν ατελιέ στις ομάδες. Εκείνο που καταφέρανε εμένα προσωπικά και μου κάνανε ως επιχείρηση και ως Δημήτρης είναι ότι μου αλλάξαν τον τρόπο σκέψης από εργάτης, παύλα εργαζόμενος, επιχειρηματίας. Διαπιστώσαμε ότι λίγο ως πολύ, από οποιοδήποτε πεδίο και αν προέρχεσαι, ο δρόμος προς την επιτυχία, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι κοινός.